ότι έχουμε πολλά μέτρα και έχουμε και αντίμετρα. Μερικοί λένε ότι τα αντίμετρα είναι ένας γρίφος, ένα άλυτο μυστήριο γιατί ζητάνε πλεόνασμα. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Αλεξιάδη? Δύο πράγματα, κύριε Αυτιά. Ελάτε. Το γενικότερο πολιτικό θέμα και το γιατί αναγκαστήκαμε να πάμε σε αυτά τα μέτρα έχει αναλυθεί το 4 μέρες στη Βουλή. Μην πάμε τώρα, ούτε στα τζάκια που φύγανε και κάνανε και δείξανε. Τα αφήνουμε στην άκρη αυτό. Εδώ χάνονται τα μικρά τζάκια. Πάμε, για να μην ξαναέρθει στην κουβέντα αυτή, για να μην ξαναζητήσει αυτό το επιχείρημα. Πάμε. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά που ψηφιστήκαν στη Βουλή, ναι. Άλλο πράγμα είναι τα δεδομένα και άλλο πράγμα είναι τα πολιτικά σχόλια που ακουστήκαν και θα ακουστούν και άλλο σήμερα. Άλλο αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ. Μας ενδιαφέρει και τον κόσμο. Τι ψηφίστηκε στη Βουλή? Έλατε. Στο νόμο 4472 που πήρε ήδη ΦΕΚ, ψηφίστηκαν αρνητικά μέτρα 12,2 δις και θετικά μέτρα 15,6 δις. Τα 14,2 είναι τα μέτρα της εφταετίας. Είναι από το 15 έως το 21, το 14,2. Να πάμε αυτά τα μέτρα λοιπόν. Ναι. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Όχι, όχι. Πώς θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση? Ένα λεπτό. Όχι, άστε να διακόπτω. Τα λεγόμενα του ίδιου του υπουργού σας. Εγώ δεν διακόπτω κανέναν. Ένα λεπτό. Εγώ ξέρω, κύριε Αλεξιάδη, ότι τα μέτρα είναι 19 και 20 και σταματήσαμε εκεί. Τώρα, μετά το 20, δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει. Δηλαδή, μετά το 20, τη φράση που έλεγα. Μου μεγιστοποιείτε τα θετικά, αλλά δεν μου λέτε τα άλλα. Διότι μπορεί να ψηφίσουμε και να πει ο Ζωεμπλάρας πάγωμα συντάξεων και μέχρι το 25 κλπ. Θα σας πω αμέσως. Τα μέτρα που παίρνουμε είναι για το 2019 2,6 δις, μάλιστα, για το 2020 2,012 δις, μάλιστα, και για το 2021 280 εκατομμύρια. Σαφής. Αθρηστικά, γιατί τις μιας χρονιάς αθροίζονται στην άλλη. Ελάτε. Τα μέτρα που θα πάρουμε το 19 θα τα πάρουμε και το 20. Ελάτε. Αθρηστικά είναι 12,2 δις. Μάλιστα. Τα μέτρα που ψηφιστήκαν στο νομοσχέδιο, τα αρνητικά. Και τα θετικά μέτρα είναι 15,6 δις. Ένα σημείο λοιπόν είναι αυτό, το δεδομένο. Δεύτερο σημείο, στα φορολογικά μέτρα υπάρχουν 11 θετικά φορολογικά μέτρα και 4 αρνητικά. Και πρέπει τις επόμενες μέρες στα Υπουργεία να βγουν και να δώσουν αναλυτικά τα στοιχεία τι αφορούν αυτά τα μέτρα. Για παράδειγμα, πριν 70 ευρώ ένφια. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός φορολογούμενων είναι μέχρι 70 ευρώ ο ένφια που πληρώνουν. Γιατί 700 και είναι το ποσό. 10 ευρώ, κύριε Αλεξάνδρε. Πείτε μου, θα πάρει κάποιο 10 ευρώ. Τι θα το κύριε Θεοχάρη, πώς θέλετε να κάνουμε την κουβέντα, να διακόπτε να ολοκληρώσει και μετά την ερώτηση? Δεν είναι τίποτα άλλο. Καταλαβαίνω την πολιτική σα αμηχανία. Ελάτε, κύριε Θεοχάρη. Ένα λεπτό να μιλήσετε. Διότι διακόπτε συνέχεια. Κύριε Λέα, αυτό το κάνει. Να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει. Τελειώνω λοιπόν εγώ και λέω. Τελειώνω εγώ λοιπόν και λέω ότι υπάρχουν θετικά και αρνητικά μέτρα. Πρέπει να ποσοτικοποιηθούν. Διότι τα θετικά μέτρα είναι πάρα πολλά. Εμείς δεν περιγράφουμε το δικό μας success story, δεν θριαβολογούμε. Κάναμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία με βάση τα δεδομένα που είχαμε. Ερώτημα τώρα, δικό μου, δεν θα ξαναρωτήσω άλλη φορά. Αφού έχετε τόσα αρνητικά και τόσα θετικά, και τα θετικά είναι πιο πολλά, βγάλτε τα αρνητικά και δώστε το υπόλοιπο των θετικών να πάμε σούπερ. Κύριε Αυτιά, ελάτε. Περιμένετε. Δηλαδή, μου λες, θα σου σπάσω το χέρι, το πόδι και το κεφάλι, αλλά σου έχω μία κλινική που θα σε κάνει. Όχι, δεν πολύ λέμε καλά. Θα σε κάψω, δεν κάνει, λέμε θα αυτό. Πώς, λέμε, ελάτε, λέμε για πρώτη φορά. Ναι. Για πρώτη φορά κλείνει αξιολόγηση, ναι, με μέτρα, με επιπλέον μέτρα, διότι το 3,5% πλεόνασμα το 2018 το ψηφίσαν όλοι οι παριστάμενοι βουλευτές της αντιπολίτευσης το 2015. Για το 2018 3,5. Για το 2019 και 20 αυτό που δεσμευτήκαμε είναι 3,5% μέτρα συν 1, μείον 1. Θετικά, αρνητικά. Εξηγηθήκαν πάλι σε αυτά. Λοιπόν, βάζω μια τελεία. Εμείς λοιπόν, σε ό,τι λέτε το πλεόνασμα, ναι, αυτά εδώ τα μέτρα είναι για να ξεκινήσει η συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους. Εγώ τώρα ως εάν άνθρωπος τελειώσει το θέμα του χρέους, όλα αυτά θα σαφής τα δούμε μετά εγώ ξανά. Εγώ τώρα, ως άνθρωπος που παρατηρεί τους αριθμούς, βλέπω ότι σταματάτε στο 21 με τα αρνητικά και από το 21 μέχρι δεν ξέρω πόσο, με πάτε μόνο 23. Σε θετικά, χωρίς να ξέρω οι δανειστές αν αυτά θα τα υιοθετήσουν. Πάω στο Θανάση του Παπαγιωτόπουλου. Για το 21 που είπατε πάντως, ναι, για το 21, ναι, ειδικά, είναι 4,9 δις τα αρνητικά και 7,5 τα θετικά. Λοιπόν, το κρατώ αυτό και πάω στο Θανάση του Παπαγιωτόπουλου. Θέλω να ακούσω.